Και σαν σκήτη, σαν οργανωμένη κοινότητα μοναχική, το 1350 από τον Όσιο Γερόντιο και τους υποτακτικούς του, ο οποίος Όσιος Γερόντιος ήταν ο τελευταίος ηγούμενος μιας παλιάς χρυσαρδής μονής του Αγιών, του 8ου αιώνα, της μονής των Βουλευτηρίων, όπως ονομαζόταν, και ο οποίος βρισκόταν στην παραλία της Σκήτης, μαζί με την θάλασσα. Αλλά επειδή την εποχή υπήρχαν πάρα πολλοί πειρατές, το 1350 έτσι, εδώ στην περιοχή, τελειμένο στην περιοχή, τελειλάτησαν και κατέστρεψαν, έκαψαν το μοναστήρι των Βουλευτηρίων, οπότε ο τελευταίος ηγούμενος του μοναστηρίου με τους μοναχούς που απέμειναν από την επιδρομή, το εγκαταλείπουν και ανεβαίνουν στα πιο ψηλά και απότομα σημεία του τόπου εδώ πέρα, προφανώς για να προφυλαχθούν από νέες επιδρομές των πειρατών, και δεν ξαναεβρύνουν μοναστήρι, αλλά σκιτ. Τι δηλαδή. Αντί για να ζουν όλοι μέσα στην διαδρομή σε ένα μεγάλο κεντρικό κτίριο, που είναι το μοναστήρι, λοιπόν, ζουν χωρισμένοι σε μικρότερες ομάδες, σε μικρότερα κτίρια, τα οποία ονομάζονται καλύβες την εποχή εκείνη, και όπως και η ονομασία αυτή μένει και μέχρι σήμερα τα κτίρια αυτά που βλέπουμε, ονομάζονται καλύβες, γιατί στην αρχή όταν ιδρύθηκαν το 1350 ήταν πράγματι μικρές καλύβες. Και ιδρύουν τη σκήτη. Ποια είναι η διαφορά της σκήτης από το μοναστήρι, λοιπόν? Ότι ενώ στο μοναστήρι μια μεγάλη αδελφότητα μοναχών, μια μεγάλη ομάδα μοναχών, μένουν όλοι μέσα συγκεντρωμένοι σε ένα μεγάλο κεντρικό κτίριο, ονομάζεται μοναστήρι, στο κοινόβιο, στη σκήτη πάλι μια μεγάλη ομάδα μοναχών, ζουν χωρισμένοι σε μικρότερες ομάδες, σε μικρότερα κτίρια, και το ονομάζονται καλύβες, όπως είπαμε, για περισσότερη ησυχία. Και υπάρχει ένας κεντρικός ναός στη σκήτη, ο λεγόμενος Κυριακός ναός, στον οποίο μαζεύονται οι μοναχοί και τη λειτουργία την Κυριακή και τις πολύ μεγάλες εορτές. Και ο ναός ονομάζεται Κυριακός, επειδή όπως είπαμε τη λέει και την πέρα μόνο τις Κυριακές. Είναι αφιερωμένη στην ημέρα της Κυριακής. Κάτι βέβαια κάτι ο ναός που βρισκόμαστε, ο ναός της Αγίας Άνης, είναι ο Κυριακός ναός της σκήτης μας. Και επειδή ο ναός ονομάζεται Κυριακός και το Κυριακό συγκρότημα γύρω από τον ναό, οι ξενώνες, οι τράπεζες, οι θεοφυλάδες κλπ. Ονομάζεται το Κυριακό συγκρότημα, το Κυριακό της σκήτης. Η σκήτη μας είναι ότι ιδρύθηκε το 1350 σαν συγκροτημένη κοινότητα μοναχική, αλλά σαν τόπος μοναχισμού, σαν τόπος όπου ζουν ενεμονωμένοι ασκητές και ερημίτες σε μικρές καλύβες εδώ στην περιοχή, είναι πολύ παλιότερος. Γνωστές μαρτυρίες, γραπτές μαρτυρίες, οι οποίες επίσημα να μας αναφέρουν για την ύπαρξη μοναχικού εδώ πέρα, υπάρχουν από το 1004 και μετά. Δηλαδή πάνω από 1000 χρόνια καταγεγραμμένη μοναχική ιστορία στον χώρο που βρισκόμαστε. Ο Κυριακός ναός στον οποίο βρισκόμαστε είναι ο τρίτος ναός κατά σειρά. Υπάρχουν άλλοι δύο μικρότεροι, παλαιότεροι ναοί στο ίδιο σημείο εδώ πέρα, που οι παλαιοί πατέρες διαδικτυακά τους μεγαλώνανε για τις ανάγκες της σκήτης. Ο ναός αυτός το 1752 και 5 χρόνια μετά το 1757 τελειώνει και η αγιογράφηση του ναού, η οποία έγινε από δύο αδέλφια αγιογράφους, Κωνσταντίνο και Αθανάσιο Αρβανίτες, όπως υπογράφουν, από την Κοριτσά του Βορείου Υπήρου, οι οποίοι μάλιστα είναι πολύ γνωστοί αγιογράφοι της εποχής εκείνης, είναι από τους καλύτερους, σπουδαιότερους αγιογράφους της μεταβυζαντινής περίοδου και έχουν αγιογραφήσει και άλλους ναούς εδώ πέρα στο Αγίο Όρος, όπως τα Καθολικά των Ονών Φιλοφέρου του Ξεροποτάμου και το Κυριακό της Σκήτης του Αγίου Δημητρίου της Μονής Βαντοπεδίου. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο αδελφών αγιογράφων, ο Κωνσταντίνος, ο μικρότερος, έγινε και μοναχός εδώ στη σκήτη μας, μετά την ολοκλήρωση της αγιογραφής του ναού, και στην καλή του την γενεσή του Θεοτόπου, που λίγο πιο πάνω από τον ναό. Στη σκήτη μας έχουν ζήσει 16 άλλες εκκλησίες μας. Αναφερόμαστε πάντα στους γνωστούς, στους επωνύμους, στους επισήμως αναγνωρισμένους στην Εκκλησία Αγίου μας, γιατί οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι, όχι μόνο οι στη σκήτη μας και στο Αγίος, αλλά γενικά η στην Εκκλησία. Πολύ περισσότεροι είναι οι άγνωστοι, οι ανώνυμοι, όπως ονομάζονται, Άγιοι, που ξέρει μόνο ο Θεός. Έτσι και στη σκήτη μας, λοιπόν, πολλοί είναι οι άγνωστοι Άγιοι, αλλά 16 από αυτούς είναι επισήμως αναγνωρισμένοι στην Εκκλησία. Εκ των οποίων 16, οι 7 είναι Όσιοι, είναι μοναχοί οι οποίοι ασκήτευσαν εδώ στη σκήτη μας και αγίασαν. Οι 9 είναι Οσιομάρτυρες, είναι μοναχοί και μάρτυρες. Μοναχοί οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για τον Χριστό και στην διάρκεια της Ιπποκρατίας, είναι ο μάρτυρες. Ο παλαιότερος γνωστός Άγιος της σκήτης μας είναι ο προαναφερθής κτήτορας, ο Πατρός του 1350, Όσιος Γερόντιος,
Ο τελευταίος γνωστός Άγιος της Κρήτης μας είναι ο Άγιος Σάββας, ο Πολιούχος της Νήσου Καλύμνου, ο οποίος εδώ έγινε μοναχός, έζησε 22 χρόνια ασκητική ζωή στην Κρήτη μας, κατόπιν πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα όπου ζει δύο ασκητικών ερημητικών στην έρημο του Ιορδάνου. Μετά έρχεται στην Αίγινα, στην Νήσου Αίγινα, κατόπιν προσκλήσει του Αγίου Νεκταρίου, του γνωστού μας Αγίου Νεκταρίου, τον οποίο Άγιον Σάββα, ο Άγιος Νεκτάριος αφήνει διάδοχό του και πνευματικό στο μοναστήρι στην Αίγινα μετά την κίνησή του. Μετά από εκεί, επειδή ήθελε, αγαπούσε την ησυχία ο Άγιος Σάββας, πηγαίνει στην Κάλυμνο, εκείνησε ένα μικρό μοναστηράκι κατεγνημένο των Αγίων Πάντων και εκεί κατοικεί, εκεί ασκείται και εκεί κινήθηκε τάχη. Κατά την ανακομιδή δε του Ελιξάνου του, ευρέθηκε ο σύνομά του Ακέρι, άφηκε, ολόσωμο, όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Μεταξύ των Αγίων της Κρήτης μας, των 16 Αγίων της Κρήτης μας, υπάρχει η συγκαταλέγεται και ο Άγιος Γεράσιμος, ο Πολιούχος της Κεφαλονιάς, ο οποίος και αυτός από εδώ, από τη Σκήτη μας, ξεκινάει τη μοναχική ζωή. Εδώ έγινε μοναχός, μοναχός μεγαλόσιμος. Μάλιστα, έζησε σε ένα μικρό σπήλαιο αρκετά χρόνια, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από τον ναό. Είναι πολύ εύκολο το επισκεφτό μου να έχει επισκεφτεί, διότι ζουλάκι από κάτω είναι. Και μετά και αυτό έφυγε και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί ήταν και οι ιερεύσει, και κατόπιν στην Διαχωρινό, όπου ήταν το μοναστήρι. Το 1601. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, είναι γνωστό ότι υπάρχει και σπάση και το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κανονία υπάρχει άφατο, ακέραιο, έτσι ολόσωμο, εκτελούν πάρα, πάρα πολλά τάγματα, έτσι. Γι' αυτό έχει την επωνυμία του Θαυματουργού, ο Άγιος Γεράσιμος Θαυματουργός. Δύο λοιπόν των Αγίων της Κρήτης μας, ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Σάββας, έχουν ακέραια άφατο το δείχνουν. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Δύο είναι τα μεγαλύτερα, οι μεγάλοι θησαυροί που υπάρχουν στις Κρήτες. Δύο είναι οι μεγαλύτεροι θησαυροί που υπάρχουν στις Κρήτες. Πνευματικοί θησαυροί. Το ένα είναι το ιερό λείψανο του αριστερού φέλματος της Αγίας Άνης, μητέρας Παναγίας μας, και το άλλο είναι το θαυματουργό της εικόνας της Αγίας Άνης, που βρίσκεται μπροστά μας. Η Αγία Άννα είναι η μητέρα της Παναγίας μας, έτσι, η μητέρα, η γιαγιά του Χριστού. Θα παρατηρήσετε, όταν θα προσκυνήσετε μετά μπροστά στην εικόνα της Αγίας Άνης, φωτογραφίες πολλών μωρών, πολλών μικρών παιδιών, έτσι, πολλά μωράκια και φωτογραφίες. Γιατί η Αγία Άννα κάνει πάρα πολλά θαύματα σε ατέχνη, σε θέματα ατεχνίας, σε θέματα υγείας μικρών παιδιών. Οι φωτογραφίες αυτές είναι παιδάκια που έχουν δημιουργηθεί μετά από θαύμα σε Αγίας Άννας, από γονείς που ήταν πολλά χρόνια άτεχνοι, έτσι και όταν προσφέρουν στην χάρη της, η Αγία τους χαρίζει παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, και γιατί η Αγία να έχει έτσι ιδιαίτερη αγάπη προς τα παιδιά, γιατί ήταν και ήδη άτεχνος, έτσι. Όπως ξέρουμε, η Παναγία μας, η Άγιοι Ιωακήμ και Άννα, κυρίστηκαν σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, σύγχρονο με το σχέδιο του Θεού, έτσι. Γι' αυτό και η Αγία Άννα, έτσι, γιατί ήταν ήδη άτεχνος, έτσι έχει μια μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά, προς τα μικρά παιδιά, και κάνει πάρα πολλά θαύματα σε θέματα τεχνίας, όπως είπαμε, και σε θέματα υγείας, λοιπόν, παιδιά. Είπαμε προηγουμένως ότι το μεγαλύτερο, ο σπουδαιότερος θησαυρός στο Βυσίλιο μας είναι το ιερό λείψανο του αριστερού φέλματος Αγίας Άννης, το φέλμα του αριστερού που δείχνει μητέρα της Παναγίας μας. Άφθαρτο, ακέραιο, το οποίο πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το αρχαιότερο, το παλαιότερο άφθαρτο λείψανο που σώζει στην Εκκλησία της. Έτσι, μιλάμε για την γιαγιά του Χριστού, δηλαδή μιλάμε για πρόχριστο Άγιο Λείψανο, μιλάμε για πάνω από 2.000 χρόνια αυθαρσίας και ακεραιότητος. Έτσι, το οποίο κάνει πάρα πολλά θαύματα. Όπως είπαμε, ενεργεί η χάρη της Αγίας Άνης μέσα από τα λείψανά της, όπως και όλων των Αγίων. Λοιπόν, αυτά είναι λίγες. Θα βγάλω τώρα εγώ να προσφύγω στα λείψανα και μέχρι τότε να προσφύγω στη θεματική.